Συγκινήθηκα, ρε. Και εγώ συγκινήθηκα. Και εγώ. Και συγκινήθηκα σε πολλά επίπεδα. Ναι, εγώ δύσκολα έτσι θα. Όχι, το είπαμε αυτό. Δεν θα ξεκινήσω έτσι. Ότι είναι πολύ συγκινητική η συνέντευξη. Όχι, μιλάει με μία ωραία ενέργεια και με μία ωραία. Με μία απλότητα που σου λέει πράγματα και δυσκολίες που τώρα, αν κάτσεις, ακούω τη Βάσο και συγκρίνω εμένα, πώς θα διαχειριζόμουν πιθανώς σε μια ανάλογη περίπτωση, πώς έχω διαχειριστεί δυσκολίες στη ζωή μου, διαφορετικές δυσκολίες. Και συγκινούμε γιατί βλέπεις, ας πούμε, και αυτό το θα πέσεις και πρέπει επιβάλλεται να σηκωθείς. Που λένε καμιά φορά επιτρέπεται να πέσεις, ναι. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Και η μάνα της είπε σήκω. Αυτό οφείλει να βρίσκεις τη δύναμη. Και λέγαμε πριν για τις μάνες. Και βρίσκεις τη δύναμη και το κάνεις. Και έτσι είσαι στη ζωή σου. Και φτάνω στο σημείο εκεί που εγώ ανατρίχιασα. Με τον άνθρωπό της που λέει ο γλυκούλης μου, δεν ρώτησε. Ποτέ. Και στο. Βγαίνα ραντεβού και δεν ρώτησε. Και σε... Γιατί αυτό είναι αγάπη, παιδιά. Να σε αγαπάει έτσι. Και να σε αποδέχεται όπως είσαι. Δεν θα σου πω εγώ με τα ελαττώματά σου που λένε όχι. Ελαττώματα, κουσουράκια που λένε, ιδιαιτερότητες. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Αλλά γονάτισε κάτω γιατί. Και... Τις έβαλε, ας πούμε, στο ποδαράκι, στο τεχνητό μέλος, ναι. Δεν πολύ και αγάπη και ξέρεις τι, ξέρεις, συγκινούμε. Είναι πολύ τυχαίρη. Κορίτσι μου, να είσαι πάντα ευτυχισμένη με τον άνθρωπό σου, με την οικογένειά σου. Είσαι ένας τρομερός άνθρωπος. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή και που σε γνώρισα έστω και έτσι. Και μ' αρέσει γιατί τέτοια παραδείγματα είναι στη ζωή που συνειδητοποιείς τα απλά πράγματα, ότι αγάπη ανεφόρων, ρε παιδιά. Δηλαδή, ό,τι και να είμαστε, να βρείτε και το εύχομαι. Και εμάς το εύχομαι να βρούμε αυτόν τον έναν, τον άνθρωπο, ο οποίος θα κάνει τη διαφορά στη ζωή σου και θα σε δεχθεί όπως είσαι, στα δύσκολά σου, όταν πέφτεις, όταν συγκινείσαι, όταν στεναχωριέσαι, όταν θες να έχεις αυτή τη δύναμη που λες, πού θα βρω τη δύναμη, και κοιτάζεις απλά στα μάτια τον άλλο και ξέρεις ότι είναι εκεί. Αυτή είναι αγάπη. Όχι αγάπη αυτό που λέμε ότι το φρου-φρου και τα αρώματα και. Την έχεις στην αγκαλιά. Αυτή είναι η ουσιαστική αγάπη. Ουσιαστική αγάπη. Αγάπη ανεφόρων. Ακριβώς. Που άλλες περιπτώσεις, όπως λέει ένας φίλος μας, που είπε σε συζήτηση, δύσκολα θα δεχόμουν να είμαι με μια γυναίκα η οποία έχει πρόβλημα κινητικό, έχει μια αναπηρία, έχει μια δυσκολία. Και μα το είπε κιόλας. Και αντίστοιχα λες, έχει περάσει αυτή η κοπελιά τώρα, έχει περάσει από πολλά στάδια. Καλά, εδώ υπάρχουν, ας πούμε, είναι τρομερό το ότι υπάρχουν και σύντροφοι οι οποίοι, ας πούμε, έχουν παρατήσει και τις κοπέλες τους. Ενώ έχει συμβεί κάτι. Ενώ έχει συμβεί κάτι. Όχι να το ξέρει από πριν. Τι λέτε τώρα, παιδιά. Αυτό είναι το πιο σύνηθες. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι του τι θεωρούμε ότι είναι. Το αρτιμελές ή το τι θεωρούμε ότι είναι ολοκληρωμένο ή τι θεωρούμε ότι είναι ξεπερασμένα. Είναι ξεπερασμένα. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ακόμα και σήμερα φτάνουμε πολλές φορές να συζητάμε και να νιώθουμε μειονεκτικά για πράγματα τα οποία έχουμε, γιατί ο άλλος πιθανώς δεν μας δεχθεί. Σκέφτεσαι και συγκίνησε περισσότερο, νομίζω όλοι μας. Ότι το γεγονός πόσες φορές έχουμε σκάσει όλοι μας για πράγματα ανούσια, να λες αν είναι δυνατόν, πώς έχουμε φτάσει στο σημείο να σκεφτόμαστε για χαζομάρες. Και να βλέπεις τώρα κορίτσια σαν τη Βάσο, που να έχει γεννηθεί κοπέλα χωρίς να έχει το πόδι της και να είναι τόσο θετικός άνθρωπος και να είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στη ζωή της. Θέλω να σας πω ότι από τη στιγμή που ξεπεράσει το κινητικό πρόβλημα και για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί με αυτό, είναι πιο εύκολο από κάποιον που χάνει. Έχεις δίκιο, απόλυτο. Ναι. Όταν περάσει το κινητικό πρόβλημα. Όλα λύνονται. Δηλαδή, αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Λύνονται όλα πρακτικά, πιστεύω. Πρακτικά, ναι. Ψυχικά, και ψυχικά. Όχι, ψυχικά, εγώ δεν είναι γεμάτο. Πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είδα ένα γεμάτο κορίτσι, ναι. Εγώ. Κάποια στιγμή, επειδή η κοινωνία της Στίβας είναι μικρή και αρχίζουν να βγαίνουν, κάποιοι ήξεραν για το κινητικό θέμα της Βάσος, κάποιοι όχι. Τον πλησίασε λοιπόν κάποιο το Σάκη, όταν στην αρχή της σχέσης, και του λένε, ξέρεις ότι η Βάσο έχει ένα πρόβλημα. Και λέει ο Σάκης, πρόβλημα έχεις εσύ. Καλά είπε. Ναι, αριστούργημα. Καλά απάντησε. Αυτό το παιδί, εγώ το γνώρισα, δεν ήθελε να μου μιλήσει στην κάμερα και το σεβάστηκα. Την αγαπάει. Τον λάτρεψα, αγαπιούνται πολύ. Την αγαπάει. Αν έλεγα μία λέξη για τη συγκεκριμένη συγκλονιστική, πρέπει να πω, συνέντευξη. Και άλλοι ψάχνουν όλη τους τη ζωή να βρουν το άλλο τους. Το σύντροφο. Ολόκληρο. Για τη συγκεκριμένη θα έλεγα ήρωας και βέβαια αυτό πολύ σωστά που είπε Σύση για το κλιενετή. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα από του σημαντικότερου δημιουργού. Παγκοσμίως, ο Stevie Wonder δεν έχει δει ποτέ το φως του ήλιου. Βέβαια. Και έχει γράψει και έχει τραγουδήσει τα ωραιότερα τραγούδια, όχι μόνο για το φως του ήλιου, αλλά για τα πάντα. Σου εύχομαι να βρεις έναν σύντροφο. Όπως, να μην κλάψεις και θα στεναχωρηθούμε όλοι. Να βρεις έναν σύντροφο που να είναι έτσι. Ευβίωνα και αισιόδοξα το βλέπουμε όλο.
Εγώ με τη χέρι τον έχω βρει. Και εσύ τον έχεις βρει τον τέτοιο. Πραγματικά εύχομαι να βρείτε ένα τέτοιο σύντομο να σας κρατάει, το χέρι, να σας κοιτάζει στα μάτια, να είναι δίπλα σας και να μην είναι ποτέ απέναντί σου. Σημαντικό. Και όχι μόνο σε τέτοιες δυσκολίες, οι οποίες είναι πραγματικά παράδειγμα ζωής. Μιλάμε γιατί και για την καθημερινότητα. Λίγο πολύ όλοι μας τυχαίνουν στραβές. Οπότε πάντα θέλεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να κρατάει το χέρι σου. Αυτό. Λοιπόν.